Γιατί να μην είναι ο Σωκράτης, ήταν το αγόρι που ονειρευό μου. Ξεκόλα, δεν είναι ο Έρος. Νομίζω ότι θα μου μείνει μόνιμο το τράβλισμα. Τι θα κάνω? Κάτι θα σκεφτούμε. Θέλεις να κάτσεις, να σε κεράσω ένα λουκουμάκι? Το τράβλισμα μπορεί να οφείλεται σε κάποιο τραύμα. Σε αυτή την περίπτωση βοηθάει πολύ το τραγούδι. Είμαι η πρόεδρος της Ορθόδοξης Νεολαίας της Συνορίας μας και παραδίδω μαθήματα τραγουδιού στην αίθουσα του συλλόγου. Τι συμβαίνει? Μαλάκες, δεν τραγουδάει. Δεν μιλάμε έτσι εδώ μέσα. Μυρτώ, η μαμά μου έλεγε ότι η ομορφιά είναι σαν τη χρυσόμυγα. Κρύβεται από τα μάτια μας και εμφανίζεται το Μάιο με το φως. Και να ξέρεις ότι θα τη ρίξεις αυτή στο ίντερνετ. Και αν χρειαστεί, εγώ θα της μιλήσω. Πώς την είπαμε? Μπαμπά, γιατί βγήκες έξω? Θέλει να πάει να πιάσει το Μάι. Ο Μάιος μας έφτασε εμπρός βηματαχή. Πώς ζούρτε να μου κάνεις φιδέ? Δεν τον έκανα εγώ, μπαμπά. Η Ντίνα τον έκανε. Γι' αυτό τρώγεται. Πώς νιώθεις? Μια χαρά, περδίκη. Τι με ρωτάς συνέχεια? Στο τέλος θα με ματιάσεις και θα ρωτήσω πραγματικά. Τα έφερα. Μπράβο, μπράβο. Τη συνταγή με μαγνητάκι στο ψυγείο να ξέρω τι και πότε του δίνω. Μην το ξεκάνω κιόλας. Πώς είναι? Δεν ξέρω, ρε Ντίνα. Εσένα πώς σου φαίνεται? Μιλάτε πιο δυνατά. Τι νομίζετε? Δεν ξέρω τι σκαρώνετε. Τι σκαρώνουμε, βρε μπαμπά? Κουβάλεις την αδερφή σου για συμπαράσταση, ε? Τα ίδια μυαλά τραβάτε και οι δυο. Αν φύγεις με αυτό το Daddy Boy στον Αμαζόνιο, εμένα με ξεγράψεις. Δεν πρόκειται να πάρεις δεκάρα. Δεν έχει. Για ξανατσεκάρισε το παραστατικό 1340. Το βρήκες το λάθος. Ωραία. Απολύεσαι. Δεν θα πληρώνω να λογιστεί για να κάνω εγώ τη δουλειά σου. Άμα πια. Ναι. Μπαμπά. Ποιος είναι στην πόρτα? Απολύεται. Του έχω πει να διώχνει τα δέσποτα και να μην επιτρέπει την είσοδο σε παρήσακτους. Δεν παίζεσαι, μεγάλε, δεν παίζεσαι. Η Μυρτώ μου έχει πει για το χιούμορ σου είναι τόσο φλεγματικό που και η Εγγλέζα σου βγάζαν το καπέλο. Τουρκοχωρίτη, τουρκοχωρίτη, τουρκοχωρίτη. Ποιο είναι το κατακάδι? Μπαμπά, τι λες, τι λες? Είναι ο Μάρκος που σου έλεγα. Έκανα πολύ καλά λοιπόν και δεν έδωσα σημασία στα λόγια σου. Έλα, Μάρκο, Μάρκο, στόματα, δεν είναι όλα αστεία. Εντάξει, θες να στραβώσω δηλαδή? Άκου, μεγάλε, τουρκοχωρητή. Δεν ξέρω τι πρόβλημα έχεις με την πάρτι μου, αλλά εγώ την κοπέλα την αγαπάω, θα την πάρω, θα παντρευτούμε. Τέλος. Πολύ ωραία. Σαν σύζυγος λοιπόν, αναλαμβάνεις και όλα τις τα έξοδα. Μπορεί να το υπογράψεις αυτό? Μπαμπά, μπαμπά, τι λες? Με τον Μάρκο το έχουμε αποφασίσει. Θα παντρευτούμε. Θα ζήσουμε στον Αμαζόνιο, μπαμπά. Ο Μάρκος είναι εθνολόγος. Θα κάνει εκεί τη διατριβή του, θα τον βοηθήσω και εκείνος με τη σειρά του θα βοηθήσει τους ηθαγενείς εκεί. Το ζήτησε η ηθαγενείς αυτό? Δεν στο ζητάνε. Την προσφέρεις τη βοήθειά σου, εθελοντικά και με ρίσκο. Αλλιώς βολεύεσαι πίσω από το γραφιάκι σου και την πληκτική ζωούλα σου και παρακολουθείς την καταστροφή του πλανήτη νομίζοντας πως εσύ θα γλιτώσεις. Γελιέσαι, τουρκοχωρίτη. Θα σε βρει και σένα το τέλος και θα είσαι ανυποψίαστος. Κάνε κάτι πριν είναι αργά. Ήμουν σίγουρος θα μπλέξεις με κάποιον που θα βάλει στο μάτι τα λεφτά μου. Τα λεφτά σου να τα πάρεις, να τα κάνεις μασούρκια, να τα βάλεις. Μάρκο, μπαμπάκου, το μόνο που ζητάω είναι το μερίδιο από τα λεφτά της μάνας μου. Ξέρω ότι έχει λογαριασμό στο όνομά της με χρήματα μέσα. Να τα κάνεις τι? Μπαμπά, θα αγοράσουμε ένα κομμάτι γη στον Αμαζόνιο, θα ζούμε σε μια καλύβα και ό,τι έχει φύση. Τίποτα άλλο. Βοηθώντας τους ηθαγενείς. Το είπαμε αυτό, ρε μπαμπά. Σ' αγαπώ, μωρό μου. Κι εγώ. Χωρίς εσένα είμαι λειψός. Λοιπόν, παιδιά, πίσω από το εργοστάσιο υπάρχει ένα κοπεδάκι. Δες τι είναι δική το καλυβάκι σας. Να βοηθήσετε τον κατευλισμό των τσιγκάνων που είναι παραδίπλα σας. Πώς σας φαίνεται? Να εμποδίσετε την καταστροφή του πλανήτη ξεκινώντας από τη χώρα σας. Και δεν θα ρισκάρετε να σας καταπνεί κανένας πίθωνας. Μας ειρωνεύεται ο γέρος. Μαρκό, stop.
Μπαμπά, θα κάνω αυτό που θέλει η καρδιά μου. Μέχρι και δικηγόρο θα βάλω για να τα διεκδικήσω αυτά τα λεφτά. Μιλτό! Αν φύγεις με αυτό το dead boy στο μαζόνιο, εκεί να μείνεις. Κρίμα, πατέρα, κρίμα. Θα σε αποκυρώσω. Από μένα, μην περιμένεις δεκάρα τσακιστή. Εντάξει, βρε μπαμπά, ηρέμησε. Τον άφησα τον Μάρκο. Επιτέλους, έβαλες μυαλό. Πω, πω, Μύρτιλο. Υπομονή. Έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Τι υπομονή, Τινάκη μου. Δεν κατάλαβα. Εσύ βγάζεις την ουρά σου απ' έξω. Μόνη μου θα τον αναλάβω. Παιδί μου, πας καλά. Τι αρπάζεσαι, είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Όχι, όχι, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Δέχτηκα να το συμπαρασταθώ επειδή έχασε τα πάντα. Αλλά αυτό με ξεπερνάει. Κοίτα τον, δεν μπορώ να το κοιτάζω. Μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Έλα, να σου πω, συγκρατήσου. Μην τα μπήξεις τώρα εδώ μέσα, γιατί θα πρέπει να δώσουμε εξηγήσεις. Και εγώ τι θέλεις να κάνω, να τον πάρω στο διαμέρισμά μου, είναι μια σταλιά. Εσείς εκεί πάνω είστε τόσοι άνθρωποι. Αν δεν μπορεί να τον δει ο ένας, θα τον δει ο άλλος. Εγώ θα πρέπει να προσλάβω αποκλειστική. Φρετινάκη, δεν σου ζήτησα να τον πάρεις σπίτι σου. Να μου συμπαρασταθείς, θέλω, ψυχολογικά. Ρε κοριτσάκι μου, εδώ είμαι. Και θα είμαι σε ό,τι χρειαστείς. Από πατέρα τυχήσαμε, αδερφούλα. Και τυχίες συνεχίζονται. Ελπίζω αυτό να μην είναι ευκαιρία για να αναβάλεις το γάμο. Αυτός ο γάμος θα γίνει. Έλα, Παναγία μου. Τι σχέση έχει τώρα ο γάμος? Ξέρω εγώ τι λέω. Ψάχνεις αφορμές για να αναβάλεις το γάμο. Βλέπεις που ζουν συνέχεια. Από μένα πάτε να κρυφτείτε. Τη γνώμη μου για το γάμο με τον Τούρκο την έχω πει. Κακό του κεφαλιού της. Συνήλθε. Άντε, έλα. Πάμε και στις δουλειές μας τώρα. Το μεσημέρι θέλω φρικασέ μαρνάκι. Στις 2 ακριβώς. Παρασυνήλθε. Κατερίνα, έχεις δίκιο. Πρέπει να κάνω ένα ελαφρύ μακιγιάζ το πρωί για να κρύβω ότι μένω ξάγρυπνη με τη σκέψη του. Ωπ, παραλίγο. Γίνεται το αγαπημένο μου άρωμα. Από ό,τι θυμάμαι και εσένα σ' άρεσε πολύ. Ουπς. Α, πάει το αγαπημένο σου άρωμα. Ουπς, πάει το αγαπημένο σου ζελέ. Πάρε πούντρα. Οκ, αυτό. Σαν μωρά κάνουμε. Τι θα γίνει με εμάς, ρε Τζέμ? Δεν μπορούμε να το ξαναπροσπαθήσουμε. Να το πάμε πάλι από την αρχή. Με μικρά βηματάκια κάθε φορά. Να, δηλαδή, μπορείς να αρχίσεις να με παίρνεις με το μηχανάκι για το σχολείο, ε? Το μηχανάκι μου δεν δέχεται τσουλές. Μην με ξαναπείς έτσι. Τότε εσύ να μην πηγαίνεις με τον καθέναν. Έχεις φρικάρει, γιατί εγώ το έχω κάνει, ενώ εσύ όχι. Ξέρεις, θα μπορούσα να είχα πάει με όποια θέλω. Ναι, με όποια το κάνει με 50 ευρώ. Α, ξέχασα. Εσύ με το Μίλτο το κάνεις δωρεάν. Με κέρασε και τη ρόπιτα! Σου έβαλα καφέ, μπαμπά. Α, σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Θα τον έβαζα και μόνος μου. Εσύ το έφαγες το πρωινό σου? Ήπια χυμό, δεν πεινάω. Κακό κεφί μου είσαι τώρα τελευταία, ε? Τι, έχεις καμιά στεναχώρια? Όχι. Και εκτός από κακό κεφί μου λες και ψέματα. Εγώ? Ποτέ. Ναι, ναι, ποτέ. Ποτέ εκτός από τώρα. Αφού το βλέπω εγώ στα μάτια σου. Κάτι σε στεναχωρεί, κάτι σε βασανίζει. Θέματα του σχολείου, μπαμπά. Μάλιστα, θέματα του σχολείου. Τι, δυσκολεύεσαι με τα μαθήματα? Ναι, φυσικά, τι άλλο? Όχι, έλεγα μήπως μέσα στα θέματα, ας πούμε, του σχολείου είναι και τα αγόρια. Τώρα τι είναι αυτά που λες? Πώς μπόρεσες να σκεφτείς κάτι τέτοιο για μένα? Συγγνώμη, συγγνώμη. Πες πως δεν το είπα. Πώς είναι ο παππούς Ερμής? Μια χαρά, φρικασέ μου ζήτησε. Ωραία, εντάξει, θα του το φτιάξω εγώ. Εννοείται, Τιλέκ μου, μη λέμε τα αυτονόητα. Ποιος θα το φτιάξει εγώ? Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ που είσαι πάντα πρόθυμη να βοηθήσεις. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσάς. Τι είναι αυτό? Να μου το υπογράψεις, να το πάω στην τράπεζα. Και μια φωτοτυπία της ταυτότητάς σου. Κοινός λογαριασμός. Για ποιο πράγμα? Για να μπορούμε να τα κάνουμε όλα και οι δυο μας. Ό,τι δεν μπορείς εσύ να κάνω εγώ, όταν δεν μπορώ εγώ να το κάνεις εσύ. Ενίκιο, ασφάλεια, αυτοκίνητο. Είναι πιο πρακτικό, πιο εύκολο. Ωραία. Θα το διαβάσω. Εντάξει, να το διαβάσεις, αλλά... Πω, άργησα, έχω ραντεβού. Θα τα πούμε, ε? Θα το δω. Να το υπογράψεις, μητό. Θα το διαβάσω. Και την ταυτότητα. Ακόμα εδώ είσαι. Πάω.
Βρε αγάπη μου, εδώ και μισή ώρα πας. Τι έγινε? Δεν έχω καμία όρεξη να πάω στο σχολείο. Γιατί, τι συμβαίνει πάλι? Ο Τζέμ. Με είπε τσούλα και μου φέρεται φρικτά. Τι έκανε? Με είπε... Όχι, μην μου το ξαναπείς. Μέσα είναι? Όχι, έφυγε με τη Τιλέκ. Τυχερός είναι. Βρέλη μου, προσπάθησε, σε παρακαλώ. Να προσπαθήσω ρε μαμά. Να το συζητήσω μαζί του, να τον καταλάβω ή να κάνω υπομονή? Να τον αποτελειώσεις. Ε, πώς? Όταν μια γυναίκα ξέρει τι θέλει και βάλει ένα στόχο, πάντα το καταφέρνει. Πάρε εκδίκηση. Ταπείνωσέ τον. Φέρ τον στα όρια του. Έτσι για να μάθει να σε σέβεται. Μαμά, αυτό είναι εντελώς μη παιδαγωγικό. Το ξέρω. Αλλά μια τέτοια σύγκρουση θα καθορίσει το μελλοντικό σου μερίδιο στη γυναικεία δύναμη και υπεροχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να το ξέρεις. Άντε σχολείο τώρα. Είμαι γυναίκα. Θα τον αποτελειώσω. Υποκλείεται να πετύχει. Τελικά έχει φάση να είσαι ύπουλος. Αργή, να μην σε πάρουμε χαμπάρι. Έλλη! Αμάν, καλόγρια. Αφήστε την ήσυχη. Δεν σας έχω συγχωρήσει που μου χαλάσετε τη χοροδία. Οι καλοί χριστιανοί συγχωρούν όλους τους ανθρώπους. Δεν τελειώσω, Μέλη! Φύγετε! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κάνει τίποτα. Πάρε να σε προστατεύει. Παιδάκι μου. Θεία, σώσε με. Θεία, αχ, έχεις να με πεις θεία από το... Βασικά δεν έχεις πει ποτέ θεία, τι τρέχει? Με κυνηγάνε, δηλαδή... Σε κυνηγάει ποιος? Οι τύψεις, οι ενοχές? Τύψεις, για ποιο λόγο? Για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά να μωρέ, ένα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Μήπως γιατί έσκασες τα λάστιχα του Τζέμ? Πού το ξέρεις εσύ αυτό? Σε είδα, κυρά μου. Με τι νομίζεις, ότι έτσι θα τον κερδίσεις? Ένα θα σου πω. Έχω σκάσει εγώ λάστιχα που δεν έβγαλαν ποτέ πουθενά. Το αυτοκίνητο και η μηχανή είναι η προέκταση του ανδρισμού του άντρα. Σκέψου πολύ καλά τι έκανες. Και ο δικός μου τελειώνει φέτος το Λύκειο, καλός εχόντων. Και ύστερα το χάος. Δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Για να αποφασίσεις κάτι πρέπει κάτι να σε ενδιαφέρει, κάτι να σε απασχολεί, να σε προβληματίζει. Το Τζέμ δεν τον απασχολούν αυτά. Νομίζει ότι θα επιβιώσει ως παραφιάδα. Πίεσέ τον με την, εσένα θα κατηγορήσει στο τέλος. Αν δεν το ξέρω, όσες φορές και να προσπάθησα να του μιλήσω, έφαγα αυτό πως το λέτε. Χι. Όχι, το άλλο, το φωνήεν. Ήτα. Μπράβο αυτό. Και ο θείος του προσπάθησε ο Αλή, αλλά... Αλή. Αλή. Όλα καλά? Ναι. Με τις υγείες σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας και εγώ ευχαριστώ. Καλό δρόμο. Για πες μου τώρα εσύ, τι έγινε, είσαι καλά? Είγε. Όχι, δεν είσαι. Μεταξύ μας, ρε. Τι έγινε, προβλήματα στο σπίτι? Όχι, να πες φωτιά να με κάψει. Καλά, εντάξει. Μια ερώτηση έκανα, μην κάνεις έτσι. Η Μπαχάρ με έχει, Πασά με έχει. Όλα τα χατήρια μου κάνει. Μέσα στα μάτια με κοιτάζει. Κακό λόγο από το στόμα της δεν έχω ακούσει. Ωραία, την ξέρω την Μπαχάρ και τα χαρίσματά της ξέρω και ξέρω και τα μούτρα τα δικά σου. Και όταν είσαι έτσι εσύ, δεν μπορεί. Κάποια μπαγαμποδιά έχει κάνει. Τίποτα δεν έχω κάνει εγώ, τίποτα. Έχεις κάτι να πάω να πληρώσω? Να κάνω καμιά δουλειά, να βγω έξω να ξεμπαλιτήσω, ε? Κατερίνα, πιστεύω ότι θα πεταχτεί από κάπου και θα με σαμπίσει στο ξύλο. Δεν πρόκειται να την γλιτώσω. Νάτος. Λοιπόν, κρατάω ανοιχτό το κινητό για το κουμέντο της δολοφονίας μου. Γεια, σε ψάχνα. Α, εμένα. Έχεις προβλήματα με το μουσουλμάνο? Σε ευχαριστώ που με σώζεις για μια ακόμη φορά. Είμαι η Έλλη. Όλγα.
Χάρηκα. Μ' αρέσει πολύ να βοηθάω. Η προσφορά είναι στο αίμα μου. Βέβαια, παίζει ρόλο και ο τρόπος που με μεγάλωσαν οι γονείς μου. Ξέρεις, ο πατέρας μου είναι παπάς και η μητέρα μου πρεσβυτέρα. Μάλιστα. Ελπίζω να στο ανταποδώσω κάποια στιγμή. Τέλεια! Ξέρεις, αν θέλεις, μπορείς να με βοηθήσεις να φτιάξουμε κεκάκια, να τα πουλήσουμε και να μαζέψουμε χρήματα για το ορφανά. Αν αυτό σε ικανοποιεί. Με ικανοποιεί απόλυτα. Τσουλάκι, η μοναχή. Βρήκανε μια την άλλη. Μην τους δίνεις σημασία. Εδώ ήρθαν και κατέστρεψαν τη χριστιανική χοροδία. Έριξαν κάτω το σταυρό. Όχι το σταυρό. Πίστευτο. Καλά, τι έκαναν ο Τζέμ και ο Τίος στη χοροδία. Εγώ φταίω. Εγώ τους είπα να έρθουν. Αλλά φαίνεται πως εκείνοι ήρθαν για να κοροϊδέψουν. Πάντως όταν τα παιδιά βγαίνουν έτσι, οι γονείς έχουν κάνει κάποιο λάθος. Ναι. Είναι τεροθάλης αδερφός μου. Τι. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Όχι, έχεις δίκιο. Ο Τζέμ είναι τελείως αλλού. Το μόνο που τον νοιάζει είναι ο εαυτούλος του και πώς θα μειώνει τους άλλους. Τον φαντάζομαι μπροστά από τον καθρέφτη να θαυμάζει τα στιβαρά του μπράτσα. Τελικά είσαι πολύ πιο cool από ό,τι φαίνεσαι. Ναι, όλοι αυτό λένε. Ξέρεις, υπάρχουν πολύ λίγα κορίτσια που μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά μαζί τους για τα αγόρια, για τις σχέσεις, για το... Σεξ. Το σεξ, καλέ, πες το, μην τρέπεσαι. Ακόμα και στη βίβλο λένε ότι πρέπει να αναπαναγόμαστε. Όχι όμως με μουσουλμάνους. Αυτό δεν το σχολιάζω. Είναι πλημμένο. Όχι, δεν μπορώ, φοβάμαι. Ξέρεις, το προπατορικό. Πλακίτσα! Στην υγειά μας! Σοβαρό λογείς. Γιατί ήρθα εδώ για να σπάσω πλάκα. Είμαι τρελή, αλλά όχι και τόσο. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος ξέρει ότι δεν τον έχεις ξεπεράσει. Όχι βέβαια. Δεν θα πέσω τόσο χαμηλά. Κάποια δείγματα μόνο. Τι δείγματα, ρε Σερπαντίνα, έλεος. Ένα φιλί, πεταχτό. Μην το μεγαλοποιούμε κιόλας. Και από μένα τι θέλεις. Να με βοηθήσεις, ρε Μύρτιλο. Άσε, γιατί δεν ξέρω τη βοήθεια που μου ζητάς. Να σου πω. Είπαμε ότι είμαστε αδερφές και στηρίζουμε μία την άλλη. Το είπαμε ή δεν το είπαμε. Και ξέρω πολύ καλά ότι όταν μου ζητάς στήριξη, θέλεις να ακολουθήσω κατά γράμμα τη λάθος κίνηση που θα κάνεις. Γιατί λάθος θα είναι. Εσύ δεν κάνεις ποτέ λάθος. Άντε πια. Φεύγω, έτσι. Κάτσε κάτω. Να παραγγείλω ένα καφέ. Πάρε και λουζάκι. Με μεζέ. Είμαστε πίσω κιόλας. Γεια σας. Ναι, η Μυρτώ είμαι. Θα μας φέρετε δύο ουζάκια και μεζέ. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Να σου πω. Για δες αυτό. Τι σου λέει. Α, είναι ο κοινός λογαριασμός που θέλει να ανοίξετε ο Μετίν. Ναι, χαίρομαι πολύ. Αυτό το ξέρω. Τι σημαίνει ο κοινός λογαριασμός πρακτικά. Σημαίνει ότι και οι δύο θα μπορείτε να διαχειρίζεστε το ποσό του λογαριασμού. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Μετίν θα ξέρει ανά πάσα στιγμή τι ξοδεύω και γιατί. Το ίδιο θα ξέρεις και εσύ για τον Μετίν. Καλά, δεν τραβάω κανένα ζόρι. Έλεγχο θα του κάνω. Δεν είναι θέμα ελέγχου, ρε Μύρτιλο. Ζευγάρι είστε, μην το βλέπεις έτσι. Μόνο έτσι το βλέπω. Μόνο έτσι. Ναι. Πού είσαι, ρε. Εκεί που με έστειλες, με πού θες να είμαι. Δεν μου λες, η ακοή σου είναι επιλεκτική. Τι. Τι στο δικό μου το τηλεφώνημα απαντάς. Της γυναίκας σου γιατί δεν απαντάς. Τι, δηλαδή πήρε η μπαχάρα. Καλά, δεν το άκουσα. Τρεις φορές έχει πάρει αλή μου. Ανησυχεί. Πάρ' την, σε παρακαλώ. Ναι, καλά, θα την πάρω. Τώρα. Καλά, άμα δεν κλείσεις πώς θα την πάρω, τε. Απα. Υπερβάλλεις. Τα περισσότερα ζευγάρια έχουν κοινούς λογαριασμούς. Μην ξεχνάς ότι η μαμά δεν είχε κοινό λογαριασμό με τον μπαμπά. Έτσι κατάφερε και κράτησε την αξιοπρέπειά της και την ανεξαρτησία της μέχρι το τέλος. Ναι, αλλά η σχέση της μαμάς και του μπαμπά δεν είναι ίδια με τη σχέση τη δική σου και του Μετίν. Τι συγκρίνεις τώρα. Ρε Σερπαντίνα, έλεος, ακόμα και μέσα στο γάμο πρέπει να κρατάμε την ατομικότητά μας. Μη μου πεις ότι θα τσακωθείς τώρα μαζί του για ένα λογαριασμό, please. Αμάν, ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος! Ο Αλέξανδρος! Γιατί κάνεις έτσι? Δεν ξέρω. Απάντησέ του! Ναι.
Έλα, Αλεξανδρέ. Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, μισό λεπτό. Είναι κάτω, λέει, και θέλει να ανέβει πάνω. Γιατί? Θέλει την επιστημονική μου άποψη για κάτι. Ωραία. Πες του ναι, πες του ναι. Τι ναι? Πες του ναι, εγώ θα κρυφτώ. Αλλά να ξέρεις ότι θα σας ακούω. Είσαι με τα καλά σου? Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Θέλεις να σου θυμίσω τα προσωπικά μου δεδομένα με μένα και το Λαλί? Θέλεις να σου θυμίσω ότι τότε δεν ήταν παντρεμένος? Οκ. Okay. Θα κάτσω τότε εδώ να του εξηγήσω ότι δεν τον ξεπέρασα ποτέ. Έλα, Αλεξάνδρε. Ναι, καλέ μου. Μπορείς να ανέβεις. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έγινε. Σε περιμένω. Άντε, φύγε, φύγε και κρύψου. Λοιπόν, παίρνω αυτά. Δεν θα τα χρειαστείτε. Και πάω στο μπάνιο. Και μίλα δυνατά για να σ' ακούω. Καλώς τον. Ευχαριστώ που με δέχτηκες. Τι λες τώρα, κανονικά βέβαια δεν θα έπρεπε. Θέλω να πω ότι εμείς πια, Αλεξάνδρε, είμαστε μια οικογένεια. Μπορούμε να τα συζητήσουμε και στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, τι θέλεις να με ρωτήσεις? Όχι, 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 δεν θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να σου ξομολογηθώ. Δεν έχω ξεπεράσει την Τίνα. Αμαρτία, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά είναι πάνω από μένα, τι να κάνω? Δεν με χαίρετε και οι δυο σας. Ποιοι δύο? Μην δίνει σημασία, έκανα απλά μια σύνθετη σκέψη. Όταν ψυχαναλύω κάποιον, το μυαλό μου ανατρέχει σε πολλές περιπτώσεις. Τέλος πάντων, θέλω να με βοηθήσει να την ξεπεράσω. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί μιλάς έτσι, τι έπαθες? Μας παρακολουθούν. Δεν καταλαβαίνω σου. Αμάν πια, βρε Αλεξάνδρε. Αμάν πια. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς να με βοηθήσεις? Δεν μπορώ, Αλεξάνδρε. Η Ντίνα είναι αδελφή μου. Είναι αίμα μου. Είναι αντιδεοντολογικό. Δεν το καταλαβαίνεις? Δεν μπορώ να βοηθήσω. Τελικά κλείσαμε για τις 8.30. Ω, τελεία. Μια χαρά, ναι, όντως. Τελεία, κομπλέ. Συγγνώμη. Μ' ακούμπησες. Σ' ακούμπησε. Μαλάκα μου, πρέπει να κάνεις ολόκληρη απολύμανση και να κάψεις τα ρούχα σου. Ζήτησα συγγνώμη. Και καθάρισες με το συγγνώμη? Δεν θέλουμε τη συγγνώμη σου. Θέλουμε να γυρίσεις στην κολοχώρα σου. Αυτή είναι η χώρα μου. Βρέσεις το διάολο από εδώ. Και εσύ και όλοι σαν εσένα. Μου μοστράρισες και τη μαντήλα. Ότι τι δηλαδή, δεν μας φοβάσαι? Όπα, μεγάλα, δεν κατάλαβα. Γιατί, επειδή είναι γυναίκα? Έχεις δεύτερη? Ναι. Δώσ' μου. Όπα, εδώ θα φορέσει μαντήλα. Τι είναι εδώ, θα ντυθούμε λουλού? Ο καθένας φοράει ό,τι θέλει. Ρε, το έχεις κάψει. Πιθανόν. Πουλάς τρελίτσα και νομίζω θα ξεφύγεις από τις μάπες. Χειρότεροι είναι αυτοί που τις υποστηρίζουν. Όπα, μάγκες. Όπα, δεν σας παίρνει. Ποιος το λέει αυτό, ρε? Εγώ. Και να το πούμε απλά μαθηματικά. Είσαστε δύο και είμαστε δυόμιση. Όχι μισή τη λέκα. Όχι, σε μισός. Τη βλέπετε την κοπέλα εδώ πέρα? Κάνε νιντζούτσου. Τι είναι αυτό, ρε μαγκά? Δεν θες να ξέρεις. Και εσύ. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σε κάνουμε χυμά στο kickboxing. Γι' αυτό σπατσάρετε. Θα τα ξαναπούμε, μαγκακό. Δεν τελειώσαμε, ρε. Έλα πάμε. Έλα πάμε γρήγορα να τρέχουμε. Τι φλωριές είναι αυτές, ρε? Γιατί φλωριές? Ας τον ήσυχο, για να με βοηθήσει το έκανε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, έλα μαζί μου. Με το μηχανάκι θα σπάω σπίτι. Όπα, φίλε, καινούργια λαστιχά. Όχι, μεταχειρισμένα. Θα μου τα πληρώσει, κυρία. Έλα. Άσε, θα την πάω εγώ την τηλέξη σπίτι. Εντάξει, να μου την προσέχεις. Για να μην την έχουν στήσει πιο κάτω. Ξέρω εγώ. Και για όλους αυτούς τους λόγους, ο προσωπικός μου λογαριασμός θα πρέπει να παραμείνει ατομικός. Εντάξει, κατάλαβα. Θες να παντρευτούμε, θες να μοιραστούμε τη ζωή μας, αλλά δεν θες να μοιραστούμε τον προσωπικό τραπεζικό σου λογαριασμό. Δικαίωμά σου. Πάντως, εμένα κάτι μου λέει αυτό. Μήπως δεν θέλεις τελικά να παντρευτούμε? Αχ, βρε Μετίν, αυτό το σύνδρομο που έχεις πραγματικά θέλει λίγο δουλίτσα. Αυτό που τα παίρνεις όλα προσωπικά. Μιλάς εσύ, που κάθε φορά που σου ζητάω το αυτοκίνητό σου στραβομουτσουνιάζεις. Στραβομουτσουνιάζω γιατί οδηγείς έτσι όπως οδηγείς. Ναι, αλλά σου πέφτει βαρύ, αγάπη μου. Δεν πειράζει. Θα πάρω το δικό μου το αυτοκινητάκι, το μεταχειρισμένο, και θα κάνω τη δουλίτσα μου. Δεν σε έχω ανάγκη. Καλό τάξιδο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και αυτά τα φαλοκρατικά κλισέ, έλεος πια. Δεν είναι καθόλου ωραία. Τα πια? Τα κλισέ, τα κλισέ. Τι σου είπα δηλαδή? Ότι δεν οδηγώ καλά, αυτό δεν είπες? Με τι? Οι γυναίκες στην κουζίνα τους, ε?
Α, πάλι αυτά τα φεμινιστικά. Είναι πολύ παροχημένα, ρε Μυρτώ. Δεν είναι πια στη μόδα. Έχουν αλλάξει εποχές, έλεος. Λέγε μου τέτοια, κι αν μοιραστώ εγώ μαζί σου τον προσωπικό μου λογαριασμό, να μου τρυπήσει τη μύτη. Δεν θέλω τα λεφτά σου, ρε Μυρτώ. Δεν τα θέλω. Είναι απλό συμβολικό. Είναι μια πράξη συμβολική, μια πράξη εμπιστοσύνη. Άμα δεν θέλει, εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί και να φοβάσαι, ξέρω εγώ, μην ανακαλύψω που τα ξοδεύει. Κοίτα τι βγήκε από μέσα σου. Μόνο σου το είπε. Μήπως το κάνεις όλο αυτό για να με ελέγχεις με την. Καλά, εντάξει, φεύγω γιατί θα τσακωθούμε πάρα πολύ άσχημα. Με την. Με την. Πεθάνεις. Μην τη χτυπήσεις. Πούλα στο μωρή παπαδιά, δεν πρόκειται να τη χτυπήσω. Αρκεί να μου δώσεις τα 40 ευρώ για τα ελάστικα που με ανάγκασες να πάρω. Θα σου δώσω, αλλά δεν έχω τώρα πάνω μου. Με την. Ούτε εγώ. Θα δανειστείς από τη μάνα σου. Με την. Βρε με την. Με την. Σκατά. Η κοπελίτσα. Η φίλη μου, η Όλγα. Γεια σας. Γεια σας. Μπράβο, Βρέλη μου, επιτέλους έκανες μια φίλη. Τζεμ, γιατί την κρατάς έτσι, θα χορέψετε. Μου χρωστάει χρήματα. Και εσύ της χρωστάς μια συγγνώμη. Μην πω πολλές. Εγώ. Μαμά, μην ανακατεύεσαι. Βρείτε τα μόνοι σας. Έχω και τα δικά μου. Η μαμά μου παντρεύεται σύντομα και είναι αγχωμένη. Θα με αφήσεις, θα στα δώσω. Μέχρι το βράδυ. Αλλιώς τι. Θα μου κόψεις κανένα δάχτυλο, κανένα αυτή, θα με τσιμεντώσεις και θα με ρίξεις στη θάλασσα. Δώσ' μου ιδέες. Εντάξει, με έπεισες, θα προσπαθήσουμε. Θα δεις, αξίζει η προσπάθεια. Κάθε κορίτσι της ηλικίας μας πρέπει να ξέρει να μαγειρεύει 2-3 πράγματα. Εγώ με τη μητέρα μου φτιάχνουμε πολύ συχνά γλυκά. Εντάξει, δεν τα πετυχαίνουμε πάντα, αλλά περνάμε δημιουργικό χρόνο μαζί. Εσείς, κυρία Χριστίδου. Τι είπες, κορίτσι μου? Περνάτε δημιουργικό χρόνο μαζί με την Έλλη. Εμείς... Εμάς μας αρέσει να δημιουργούμε κατά μόνας. Ναι, ναι. Είμαστε του ατομικού σπορ. Ναι, συγκεντρωνόμαστε καλύτερα έτσι. Τι είναι αυτό? Ο λόγος που μαλώσαμε με το Μετίν. Λοιπόν, κορίτσια, τι μπορώ να κάνω για να σας βοηθήσω? Χρειαζόμαστε ένα μίξερ. Ναι, ένα μίξερ. Νομίζω σου είχε χαρίσει ένα ο Αλέξης. Ένα ωραιότατο μίξερ μου είχε χαρίσει ο Αλέξης. Να το. Α, αυτό είναι τέλειο. Έχει πρόγραμμα για διαφορετικές ζύμες και 4 ταχύτητες. Απλά είναι πολύ βαρύ. Ναι, ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Μαμά, ζάχαρη και αλεύρι. Και να σου πω, τι έγινε δηλαδή, σου αρνήθηκε? Τι νομίζω ότι θα του φας τα λεφτά? Δεν τον είχα και για τόσο τσίπι. Πάντως, μαμά μου, μη σκάς. Εσύ έκανες την κίνησή σου, ήταν γενναιόδορη, του ζήτησες να ανοίξετε κοινό λογαριασμό. Εντάξει, δεν τον χρειαζόμαστε, μα δεν θέλει, χεστήκαμε. Τη βρήκες δηλαδή γενναιόδορη την κίνηση, ε? Φυσικά. Και εμπιστοσύνης. Α, και εμπιστοσύνης. Βέβαια. Γιατί αυτό δείχνει έμπρακτα στον άλλον ότι είστε ένα. Σε όλα. Σε όλα. Ωραία, να βάλω άλλο ένα μπουλάκι. Ναι, άλλο ένα. Άλλο ένα. Είναι έτοιμο. Ξέρετε, είναι μια παλιά συνταγή της γιαγιάς μου. Αχ, θαυμάσια. Έτοιμο. Άπαπα. Όλγα μου. Έλλη μου. Κυρία Χριστίδου. Δεν ήταν ώρα να πατήσεις το κουμπί. Όλγα μου, χίλια συγγνώμη. Θα πάμε να κάνεις ένα ντουζάκι και θα σου βάλω και καθαρά ρουχαλάκια. Αμάρε, μαμά! Μη τι μαλώνεις τη μητέρα σου. Να είσαι καλά. Πάμε. Τα μότο! Μην βλαστημάς. Σπάσαν τα γυαλιά. Πώς τα παίρνεις όλα τόσο ήρεμα? Όλα είναι θέλημα Θεού. Τι καλό, κορίτσι. Άλλη τηλέκ μας βρήκε. Όλγα μου, θα σου φτιάξω χυμό καρότο που κάνει καλό στα μάτια. Ένα χυμό καρότο μπορώ να φτιάξω. Τι στο καλό. Καρότο δεν έχω. Δεν ήξερα ότι έχεις τέτοιες θέσεις για τις θρησκευτικές μειονότητες. Πώς αλλιώς θα μπορούσα. Ο αδερφός είναι κολλητός μου. Αυτό βέβαια δεν βγαίνει πάντα σε καλό. Α, φαντάζομαι δεν αρέσει σε όλους που κάνεις παρέα με το μουσουλμάνο. Και αυτό. Και εγώ όταν είχα πρωτοέρθει από Κύπρο, με κοροϊδεύανε για την προφορά μου. Όχι που τραβλίζω, για τα κυπριακά. Πάντως δεν τραβλίζεις πάντα. Πριν που τα έβαλες με αυτούς τους δύο, μίλησες πεντακάθαρα. Αλήθεια. Τότε να σε σώζω πιο συχνά. Συγγνώμη, ξέχασα το φρικασέ για τον παππού Ερμή. Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Εδώ είσαι, μωρή Λουλού!
Εσύ σίγουρα δεν πρέπει να είσαι Έλλη. Και εσύ αποκλείεται να είσαι... Όχ, η Όλγα. Τζέμ, τι της κάνεις? Τίποτα, εκείνη έπεσε πάνω μου. Δεν σου είπα να μην βγεις, θα έρθω εγώ να σε πάρω. Κοίτα, κοίτα το λιγούρι. Σε παρακαλώ, φέρε μου και τους φακούς και τη βούρτσα μου μέσα από τη τσάντα μου. Ευχαριστώ. Τελικά ο Τζέμ είναι πολύ ματσό μαλάκας. Sorry, αλλά έπρεπε να δεις πως κοίταζε το στήθος σου. Δεν μου κάνει εντύπωση. Είμαι σαν τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Τον έχει τρελάνει τεστοστερόνη. Ξεχυλίζει από τους πόρους του. Έλεος! Ξέρεις τι έπρεπε να κάνω? Έπρεπε να τον φλερτάρω και μετά να τον παρατήσω. Για να καταλάβει ότι δεν είναι τόσο τέλειος. Να τον φλερτάρεις, εσύ? Ναι, γιατί όχι. Εσύ δεν είπες ότι τρελάθηκε να κοιτάζει το στήθος μου? Εύκολο θύμα. Ναι, να το δοκιμάσουμε. Μπορεί να πετύχει. Μακάρι να μην πετύχει. Είπαμε. Όλα είναι θέλημα Θεού. Και μην ξεχνάς, ο Θεός αγαπάει πρώτα τα δικά του παιδιά. Ναι, ισοπαίδωσέ τον. Πρέπει να πάρει ένα μάθημα. Να το φας τώρα, παππού, που είναι ζεστό. Αλλοιώνεται η γεύση του φρικασέ άμα το ξαναζεστάνεις. Ναι, κορίτσι μου, ναι. Να σου σερβίρω. Θες να φάμε παρεούλα? Καλά, δεν πειράζει. Νέο παιδί, εσύ να τρως με ένα ραμολιμέντο. Άντε, πήγαινε στην παρέα σου. Οι νέοι με τους νέους. Όχι, παππού, απλά είσαι σίγουρος ότι θέλεις να φάμε μαζί? Η Ντιλέκη είμαι. Η μουσουλμάνα. Η τουρκαλίτσα, όπως με αποκαλείς. Μη χειρότερα, τι νομίζεις, πως τα έχω χαμένα? Απλώς γερνάω και μαλακώνω. Είμαι σαν τα γιαρικά σκυλιά που πάβουν να ασχολούνται με τα τσιμπούρια τους. Έτσι κι εγώ. Αρχίζω να συνηθίζω τους Τούρκους. Χιούμορ κάνω. Είσαι η μόνη που καταλαβαίνει το χιούμορ μου. Μη με εγκαταλείψεις κι εσύ. Γιατί, ποιος εγκατέλειψε? Το μυαλό μου, παιδί μου. Το μυαλό μου. Θα πετεύει σιγά σιγά. Μην κοιτάς που δεν θέλω να το παραδεχτώ. Έλα, έλα, έλα. Μου έσπασε τη μύτη το φρικασέ. Πάμε να φάμε. Ταρατατάν. Τι είναι αυτά, αγάπη μου? Για ανακύκλωση. Ακριβώς. Αποφάσισα να ανακυκλώσω τους δισταγμούς μου και τις ανασφάλειές μου, μήπως προκύψει κανένα καινούριο προϊόν. Μάλιστα. Έγγραφο από τράπεζα? Ναι, είναι όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία που από σήμερα είναι και δικά σου. Εδώ έχω σε αυτό το λίγο τσαλακωμένο χαρτί την υπογραφή μου και τη φωτοτυπία της ταυτότητάς μου. Και δεν έχω τελειώσει. Συγγνώμη. Γιατί? Γιατί πουλάμε και κάκια από το σούπερ μάρκετ για χειροποίητα. Εσένα τι σε νοιάζει? Δεν πιστεύεις πουθενά. Ναι, αλλά εσύ πιστεύεις και είσαι και κόρη παπά, γι' αυτό το επισημαίνω. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Φώναζε. Κάθε άσπρο και κάκι σώζει ένα παιδάκι από την Ευρώπη. Κάθε σοκολατένιο σώζει ένα παιδάκι από την Αφρική. Καλά, πώς μπορείς και φοράς αυτά τα στενά τζινς? Παιδάκι, κοιλιά μου. Σκάσε, είσαι κούκλα. Πλησιάζει, στα 10 μέτρα. Μην δείξεις πως αναστατώνεσαι. Πούλα και κάκια μέχρι να βρεθεί σε απόσταση βολής. Στα 5 μέτρα. Στα 3 μέτρα. Όλγα, θα πάω να πάρω ένα ψυκτικό. Θα ήθελες κάτι? Ναι, μία πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό. Πάρτε ένα κεκάκι. Τελικά, πόσο κοστίζουν τα κεκάκια? Ένα πράγμα θα σου πω. Με τα λεφτά που έδωσες για να φτιάξεις τα λάστιχα της μηχανής σου, θα μπορούσες να καλύψεις τη φαρμακευτική περίθαλψη ενός ορφανού για έναν ολόκληρο χρόνο. Έπεσε ένα κεκάκι.
θα πάρω 5 κεκάκια να βοηθήσω την Αφρική, την Ασία, όλα τα μέρη. Και παρεμπιπτόντως, συγγνώμη για ό,τι έγινε στη χοροδία. Εντάξει, έπεσε ο Σταυρός και δικαιολογημένα φρικάρατε, αλλά δεν είμαι ο Σατανάς. Είμαι απλά ένας μουσουλμάνος. Η συγχώρεση είναι γενναιοδωρία. Οφείλουμε να συγχωρούμε. Σούπερ. Τελικά είσαι πολύ cool τυπάκι. Θες να βγούμε για καφέ, για σινεμά, να επανορθώσω. Με έχει πραγματικά ξεχάσει. Γιατί όχι. Ωραία. Σήμερα. Αύριο καλύτερα. Αύριο. Ωραία. Αύριο το απόγευμα, λοιπόν. Η Όλγα όμως θα πάρει εκδίκηση για μένα. Ε, δεν θα πάρει. Να. Ευχαριστώ. Πώς είναι? Τι πώς είναι? Δεν τα έπαιρνε. Έπρεπε να του υποσχεθώ ότι θα πάμε στη λίμνη Βουλιαγμένη για να τα μπουκώσει. Στη Βουλιαγμένη? Τι, για μπάνιο? Αυτός δεν μπορεί να περπατήσει καλά-καλά. Όχι, παιδί μου, κάτι διαλύψεις παθαίνει. Με τα βατραχοπέδιλα τον βρήκα. Λες να του πάω κόντρα? Πάντως δεν ήταν ανάγκη να έρθεις μόνο και μόνο για τα χάπια. Μπορούσε να τα δώσει και τη Λεκ. Όχι, είπα στο Μύρτιλο ότι θα τη βοηθάω από και που. Αν σε πω, όταν ασχολείσαι με τα ζόρια των άλλων, ξεχνάς και τα δικά σου. Και ποια είναι τα ζόρια τα δικά σου, Μωρεντίνα? Από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω. Πολύ χαρτούρα έχεις εδώ, ε. Να βοηθήσω λίγο. Ε. Καλέ. Τόσα πολλά παίρνει το Μύρτιλο. Από πού και ως πού. Καλά, και γιατί μένουν στο τέλος τόσο λίγα? Γιατί τα έξοδά της είναι μια ατέλειωτη λίστα από δωρεές. UNICEF, Greenpeace, International Survival και ένα άλλο. Lost Worlds MSE. Δεν το ξέρω, το έχεις ακούσει εσύ? Κι εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Πάντως η Μυρτώ τους ξέρει πάρα πολύ καλά. Γιατί τους δίνει 200 ευρώ κάθε μήνα, εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Όχι, μωρέ, κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Α, ίσως έχει υιοθετήσει παιδάκι στην Αφρική, στη ζούγκλα. Μπορεί, δεν ξέρω. Στέλνεις ακόμα λεφτά στο Μάρκο? Σου περισσεύουνε? Εσύ που το ξέρεις? Είδα τα χαρτιά και τα είδα και με την. Του είπες κάτι? Όχι, βέβαια. Μα καλά, ρε Μυρτώ, έχεις 200 ευρώ για πέταμα κάθε μήνα. Ντίνα, δεν είναι για πέταμα. Την έκταση του τροπικού δάσους την αγοράσαμε μαζί με τον Μάρκο. Μόνος του δεν τα καταφέρνει. Τι να τον πάρω, να του πω ότι δεν πληρώνω και ότι σε λίγο παντρεύομαι? Ξέρεις πολύ καλά πόσο ζηλιάρης ήταν. Και να το ψάξω με την? Ο Μετίν δεν ψάχνει τίποτα, μου έχει τυφλή εμπιστοσύνη. Στον Αμαζόνιο. Όπα. Μάρκος Χριστίδης, ιδρυτής. Μάστα. MC. Ναι, από Ελλάδα τηλεφωνώ. Με ποιον μιλώ? Εσύ ποιος είσαι, ρε πατριώτη, ποιο θες? Το Μάρκο Χριστίδη. Εντάξει, αυτός εγώ είμαι. Εσύ ποιος είσαι? Το ΣΔΟΕ. Η εταιρεία σας εδώ και χρόνια δεν έχει αποδώσει καμία απόδειξη για τις δωρεές που λαμβάνετε. Ανελιπώς, κάθε μήνα. Ωραία, ελάτε να πάρετε τις αποδείξεις από εδώ. Τρίτη Γιούκα, δεξιά, Αμαζόνιος. Άκου να σου πω, φιλαράκο. Ό,τι έφαγες, έφαγες από τη Μυρτώ. Έγινε σαφής? Από πού την ξέρεις εσύ τη Μυρτώ, ποιος είσαι? Μετίνος Τούρκ. Σε δύο εβδομάδες παντρευόμαστε. Και είσαι πάρα πολύ τυχερός που δεν σου κάνω καταγγελία στην εφορία. Η Μυρτώ παντρεύεται. Ο Μπουρού! Ο Γκόγκα! Ο Μπουρού! Ο Γκόγκα! Ματίλντο αεροπόρτο! Μπόγκα Ουρούγκου! Ουρούγκου! Ματίλντο αεροπόρτο! Κίκ!
Κικικόγκο Μυρτό.